Δεν θα σας κλείσω όμως έτσι. Θα σας κλείσω ότι με μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, μετά τη διεθνή εμπορική και καλλιτεχνική τους επιτυχία, οι Μπαμπούλες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια καλοκαιρινή περιοδία με την υπογραφή του σκηνοθέτη Νικορέστη Χανιωτάκη. Μάλιστα, το Σάββατο 17 Ιουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας 2021. Πρόκειται για μια ανατρεπτική κωμωδία του σημαντικού Ισπανού συγγραφέα Αλφρέντο Σανθόλ, με πρωταγωνιστές την Ελένη Ιβαΐτσου, Αντώνη Κρόμπα, Δημήτρη Μακαλιά, Σοφία Μανολάκου, Γιώργο Χρανιώτη και Αντιγόνη Ψυχράμη. Περισσότερα όμως για την παράσταση θα μας πει ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο αγαπημένος ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς, ο οποίος είναι στην πρωινή παρέα του Real FM 107,1. Καλημέρα κύριε Μακαλιά. Καλημέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Παρομοίως, και εμείς χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο που θα μας έρθετε, γιατί τα Μουδανιά είναι, τώρα αυτό δεν ξέρω αν κάνει με τον αντικαπνιστικό, ένα τσιγάρο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη, αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς. Μια χαρά, όντως, τόσο κοντά. Μια γκαζιά, μια γκαζιά. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά να είμαι ένα τσιγάρο δρόμο με εσείς που το έχετε να πάτε για ένα μπανάκι. Τσουπ, ερχόμαστε εκεί το Σάββατο να παίξουμε και για τους ανθρώπους που είναι στη Χαλκιδική. Ναι, είναι εξαιρετικά και θα είσαστε στο κέντρο. Μπορούμε, στο κέντρο εννοώ ότι είστε μεταξύ όλης της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες και μας έχει λείψει τόσο πολύ να παρακολουθήσουμε και θέατρο και συναυλίες βέβαια. Αλλά το θέατρο είναι κάτι διαφορετικό. Πείτε μου λίγο για την παράσταση, οι Μπαμπούλες. Οι Μπαμπούλες, ακριβώς. Είναι ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη κωμωδία που έχει γράψει ο Σανθόλας, Ισπανός συγγραφέας. Αυτό που λέω εγώ για να εξηγήσω στους φίλους μου βασικά τι είναι η παράσταση, είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων. Εγώ παλιά το έλεγα, πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Μπερδεύονται οι άνθρωποι, γίνονται λάθη. Είναι δύο αδερφές οι οποίες θέλουν η μία να πουλήσει το σπίτι και η άλλη να το κρατήσει. Είναι ένα σπίτι, καλή ώρα όπως είναι στα Μουδανιά, που περνάει δίπλα η Εθνική που οδηγεί στα τρία πόδια. Και η μία δεν θέλει, δεν αντέχει το θόρυβο, δεν αντέχει όλα αυτά, έχει κόψει και το σπίτι στη μέση. Και για να πείσει την αδερφή της να φύγει από το σπίτι, καλεί δύο επαγγελματίες μπαμπούλες που πάνε στο σπίτι για να την τρομάξουν, να κάνουν τα φαντάσματα και να αποφασίσει να φύγει από το σπίτι. Ταυτόχρονα όμως δύο πραγματικά φαντάσματα, δύο πρόγονοι της οικογένειας αυτής που χτίσαν το σπίτι πριν από 300 χρόνια, εμφανίζονται και αυτοί. Οπότε εκεί ξεκινάνε οι παρεξηγήσεις. Αληθινά φαντάσματα, με ψεύτικα φαντάσματα και δύο αδερφές που παλεύουν να αποφασίσουν τι θα κάνουν με αυτό το σπίτι, που η εξέλιξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας έφερε μια εθνική τέλος πάντων να περνάει από δίπλα και δεν μπορεί να είναι το σπίτι όπως ήταν παλιά. Μου αρέσει πάρα πολύ όπως το ακούω. Πιστεύω ότι θα είναι ένα υπέροχο βράδυ του Σαββάτου. Κοίταξτε, θα είναι σίγουρα ένα βράδυ που θα γελάσετε, θα χαλαρώσετε, θα ξεχαστείτε. Θα γελάσετε με την ψυχή σας. Δεν είναι αυτό το γέλιο που λέω ωραία. Όχι, είναι χαχαχά, να γελάσουμε δυνατά. Είναι να αβίαστο. Αβίαστο το θέλουμε. Ναι. Και λέμε να φοβηθείτε μέχρι δακρύων. Οπότε αυτό ορμόμενοι καταλαβαίνετε που θα φτάσει στη βραδιά. Λοιπόν, εξαιρετικό team είστε. Πολύ χαιρόμαστε που θα σας έχουμε. Τι ώρα ξεκινάτε? Με μασκούλα θα είμαστε όμως, ε? Εννοείται θα είμαστε με μάσκα. Ξεκινάμε στις 9.30. Προστατευόμαστε. Γενικότερα προσπαθούμε πάντα να κρατήσουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως πρέπει να τα κάνουμε. Είμαστε σε εξωτερικό χώρο. Μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Φοράμε μάσκα. Δεν έχουμε περιορισμό εμβολιασμένοι εμείς. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είμαστε ακόμα έξω. Ακόμη. Και καλούμε τον κόσμο να έρθει, τον καλούμε να βγει από το σπίτι, γιατί έχουμε πάθει μια ιδρυματοποίηση, είναι αλήθεια. Εγώ το νιώθω πάρα πολύ έντονα και το βλέπω και σε μένα. Και δυσκολευόμαστε να βγούμε. Πάμε μόνο να φάμε κάτι και γυρίζουμε πίσω. Νιώθω ότι πρέπει να επαναφέρουμε λίγο και τον πολιτισμό στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Εγκλωβιστήκαμε λίγο με την τηλεόραση. Και πιστεύω ότι αυτή η παράσταση είναι μια καλή αφορμή για να γελάσουμε και να θυμηθούμε πώς είναι να περνάμε όμορφα και καλά βλέποντας μια θεατρική παράσταση. Ναι. Και βέβαια πόσο πολύ μας βοηθάει στην αποϊδρυματοποίηση και στην επανένταξη στην κοινωνία μια θεατρική παράσταση. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και επειδή ακούσα και το ρεπορτάζ πριν για την κοπέλα και όλα αυτό που λέγατε για τη σκληρότητα της εποχής μας, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό. Πιστεύω ότι έχουμε σκληρύνει όλοι πάρα πολύ. Έχουμε περιοριστεί, έχουμε πιεστεί. Χρειαζόμαστε επιγόντως διεξόδους, ό,τι μπορεί ο καθένας, όποιο και αν είναι αυτή η διέξοδος, για να ξεφύγουμε λίγο από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και να επανέλθουμε σε κάτι πιο φαντασιακό, πιο αστείο, δεν ξέρω, κάτι πιο ανάλαφο σίγουρα. Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, Ελένη, εσείς τι υποδίεστε, κύριε Μακαλιά? Εγώ είμαι ένας από τους δύο Μπαμπούλες. Είμαι ένας από τους δύο τύπους που εμφανίζονται στο σπίτι για να τρομάξουν την Αντιγόνη Ψυχράμη. Ο άλλος ποιος είναι, ο άλλος Μπαμπούλ? Δεν σας άκουσα. Και... ο Αντώνης Κρόμπας, ναι. Και προσπαθούμε να τερμάξουμε την Αντιγόνη Ψυχράμη, τη σύζυγό μου, στη ζωή, να φύγει από το σπίτι. Αλλά η Ελένη Βαΐτσου
Δεν τα καταφέρνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Και στο τέλος γίνεται ένας χαμός, γιατί μπερδευόμαστε με τα αληθινά φαντάσματα, με τον Γιώργο Χανιώδη και τη Σοφία Μανολάκου. Και δεν καταλαβαίνουν πια ποιος είναι το φάντασμα, ποιος δεν είναι. Ποιος είναι ο μπαμπούλας, ποιος δεν είναι ο μπαμπούλας. Μου αρέσουν αυτά τα γκόσιπ. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι έχω φιλοξενήσει και στο στούντιο ανθρώπους που ήταν ηθοποιούς, καλλιτέχνες που ήταν ζευγάρι μεταξύ τους, και εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά τα γκόσιπ. Τώρα, πώς είναι. Ναι, καλά κάνατε και μου το. Πώς είναι να παίζετε μαζί. Ναι, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η επαγγελματική σταδιοδρομία του καθενός. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική του ζωή. Κοιτάξτε, βέβαια, εμάς τώρα που παίζουμε σε μια παράσταση, μας ενδιαφέρουν όλα. Επομένως, ένα τέτοιο δύσκολο καλοκαίρι και με ένα μικρό παιδάκι που έχουμε, μας ενδιαφέρει με τη σύζυγο να είμαστε μαζί σε μια παράσταση. Πόσο είναι το παιδί? Είναι 4. Το έχετε μαζί σας? Τον έχουμε μαζί μας. Αχ, τι ωραία! Οπότε, έπρεπε να είμαστε παρέιτσα για να τα καταφέρουμε. Οπότε, μια τέτοια πρόταση που ήρθε από τον Νικορέστη Χανιωτάκη, που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, ήταν βάλσαμο για να καταφέρουμε να δουλέψουμε αυτό το καλοκαίρι. Τι ωραία. Είπαμε, ωραία, αν είμαστε οικογενειακός θα το ζήσουμε παρέα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Τι θησαυρό προσφέρετε στο παιδί που ζει αυτές τις εμπειρίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακαλιά. Καλό τάξιδι, μπαμπούλες. Με το καλό να μας έρθετε Σάββατο 17 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.